Δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης εδώ στο κήπεδο του Αράχου, ανάμεσα στην τοπική ποντιακή Νοελέα και την ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, όπως συνεχίζω και τη χαρακτηρίζω και το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι, όχι μόνο του κυπέλου αλλά και του πρωταθλήματος πλέον, την ομάδα του Κοπανού. 1-2 τελικό αποτέλεσμα, μαζί μας ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο της σημερινής αναμέτρησης αλλά και του Κοπανού μέχρι σήμερα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας Αντιφάκος, ο οποίος θα μας κάνει καταρχήν ένα σχόλιο του σημερινού παιχνίδι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Εντάξει, και οι δύο οι ομάδες θέλανε τους βαθμούς. Εμείς για να πλασαριστούμε, αν ήρθε το σκορ έτσι όπως ήρθε στο παιχνίδι της Αλεξάνδρας, να πάμε και μπροστά. Εντάξει, όπως είπαμε, δυνατό παιχνίδι. Φανήκαμε λίγο πιο τυχεροί, αν και στο δεύτερο λίγο πέσαμε. Είχαμε πολλές αλλαγές μέσα στην ενδεκάδα. Αυτά, συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο ΓΑΣ φέτος χαρακτηρίζεται ως έκπληξη του πρωταθλήματος. Έτσι, έχουμε σχεδόν 10 αγωνιστικές, όπου όχι μόνο πλασάρεται στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας, αλλά πραγματοποιεί και καλές εμφανίσεις. Κερδίζει όχι μόνο τα απλά παιχνίδια, αλλά και τα ντέρμπι. Περνάει και από δύσκολες έδρες, όπως είναι αυτή του Αράχου. Και για δεύτερη φορά, μάλιστα, μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου. Πού το πάει ο Κοπανός? Με την εμπειρία σου, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει? Ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε, μαζεύουμε. Ναι. Να παίξουν τα παιδιά τα μικρά. Στο τέλος, αυτό είναι. Δεν έχουμε να πάμε κάπου. Αυτό δεν. Ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, το κερδίζουμε. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και κάνουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση φέτος για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Συμμαθίας και την Α1, την κατηγορία που τόσες πολλές ομάδες διεκδικούν άξια την πρώτη θέση, η οποία θα οδηγήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και μάλιστα βλέπουμε και ομάδες να κάνουν μεταγραφές και να ρίχνουν αρκετά χρήματα οι παράγοντές τους. Είναι επιτέλους ένα πρωτάθλημα το οποίο θα περιμένατε και εσείς οι ποδοσφαιριστές από την Α1 της δικής μας Ένωσης? Σίγουρα η ποιότητα μετράει, έτσι. Όσο πιο πολλές ομάδες έχουν καλούς παίκτες στην ομάδα, τόσο πιο ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Εμείς, όπως είπα, εμπειρία, προσπαθούμε να πλασάρουμε τα μικρά παιδιά μέσα και συνεχίζουμε αυτό, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε να πάμε κάπου εμείς. Να δώσουμε στα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία τόσο στους προσωπικούς όσο και στους ομαδικούς σας στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τις δηλώσεις στο γήπεδο του Αράχου. Τελικό αποτέλεσμα από Ποντιακή Νεολαία Αράχου ΓΑΣ Κοπανού 1-2. Μαζί μας ο προπονητής των φιλοξενούμενων, ο οποίος καταρχήν θα μου κάνει ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Δεύτερη νίκη μέσα σε λίγες ημέρες μέσα στην ίδια έδρα. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό το επίτευγμα σαν νίκες μέσα στον Άραχο, και γενικά όταν παίζεις ένα παιχνίδι μέσα σε 10 μέρες με ίδια ομάδα εκτός έδρας, στατιστικά δεν θα κερδίσεις εύκολα και τα δύο. Ευτυχήσαμε όμως εμείς να έρθουμε εδώ και να πάρουμε ένα διπλό για το πρωτάθλημα και για το Κύπρο, η υπόκρισή μας απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Όπως ερχόμασταν όμως, είχαμε και τα προβλήματά μας. Είχα παίξει γύρω στα 8 παιδιά, τα οποία με τις περασμένες Σαββατοκύριακο το παιχνίδι με την Επισκοπή είχαμε απώλειες πολλές. Αλλά βλέπω ότι αυτή η ομάδα έχει κάτι τη δυναμική, δηλαδή και οι νέοι παίχτες μπορούν να τα απεξέλθουν εξίσου καλά όπως και οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η επόμενη μου ερώτηση. Δεν μιλήσαμε φέτος καθόλου στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι η ομάδα του Κοπανού είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Το λέγαμε και με τον Αντιφάκο, τον τερματοφύλακά σας, νωρίτερα. Πού το πάει ο Κοπανός? Είναι η έκπληξη προς τον παρόν? Αυτό πρέπει να γίνεται, νομίζω, κάθε φορά στο τεχνικό, να υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη. Αν όντως μας έχετε βαφτίσει εμάς, το αποδεχόμαστε. Από εκεί και μετά γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όχι από την πλευρά μου μόνο, και από τα παιδιά και από τους παράγοντες. Δηλαδή, όλο το χωριό είναι κοντά σε αυτή την ομάδα. Βγαίνουν οι καρποί, από και μετά όμως συνέχεια είναι δύσκολη. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έχει σκοπό ο Κοπανός να κάνει το βήμα παραπάνω, εάν και εφόσον του βγει? Το να σου βγει δεν θα πεις όχι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Εγώ ερχόμενος σε αυτή την ομάδα, είχα δηλώσει ότι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν θα είναι οι τρεις, δείχνοντας αυτές τις κινήσεις που είχαν κάνει, δηλαδή η Επισκοπή, τα Τρίκαλα και η Αλεξάνδρεια. Τώρα, αν εμείς καταφέρουμε, νομίζω για εμάς είναι δύσκολο. Εμείς έχουμε μάθει, απλά προσπαθούμε σε κάθε γήπεδο να πάρουμε το κάτι καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Να κερδίζεις. Δεν μείνει παρά να σε ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ όποιοι και αν είναι αυτοί οι στόχοι για φέτος να υλοποιηθούν και για εσάς και για την ομάδα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εμείς. Ολοκληρώνουμε τις δηλώσεις στο γήπεδο του Αράχου με τον προπονητή των γηπεδούχων. Χρήστο, να κάνουμε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Χάσαμε. Πολύ απλά. Άδικα. Από πολλές πλευρές άδικα. Πρώτα από τον εαυτό μας. Γιατί χάσαμε μια ομάδα που μας έκανε μια ευκαιρία. Ένα πέναλτι που την έδωσε ο Λάιτσμαν. Δεν ξέρω αν ήταν. Ήμουν πολύ μακριά, δεν μπορώ να πω. Στην οποία φάση εξελίχθηκε, φτάσαμε στο κέντρο και τη γύρισε ο διαιτητής πίσω.
Και από εκεί πέρα, με μια ευκαιρία που κάνανε στο 85-87, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, μας κερδίσανε. Χάσαμε από λάθη και από λάθη δικά μας. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε ευκαιρίες, είχαμε δοκάρι, είχαμε ευκαιρίες, παίξαμε καλύτερα μετά το 20, πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι. Πιέσαμε στο μισό γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο. Το αποτέλεσμα όμως δεν μας βοήθησε. Τι έφταξε και πιστεύεις ότι ήρθε και αυτή η ήττα, γιατί και στο κύπελο υπήρξε κάτι αντίστοιχο με την ομάδα του Κοπανού, η οποία πρωταγωνιστεί. Είναι έκπληξη, συνεχίζω και τη χαρακτηρίζω έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Τι έφταξε και στα δύο παιχνίδια και η ομάδα του Αράχου, αν και έδειξε καλό αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, δεν κατάφερε να πάρει βαθμό ή βαθμούς μέσα στην αναμέτρηση, στις αναμετρήσεις αυτές. Το κύπελο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει σχέση το κύπελο με το πρωτάθλημα. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πλέον η ομάδα θα πορευτεί με αυτούς τους παίκτες που έχει. Πιστεύω ότι σήμερα δείξαμε σε μεγάλο ποσοστό ότι πλέον θα βαδίσουμε σε καλό δρόμο. Τα αποτελέσματα θα έρθουν, πιστεύω, αλλά παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα. Πάλεψε σήμερα πολύ το παιχνίδι. Κυριαρχήσαμε ουσιαστικά από το 20-25 και μετά κυριαρχήσαμε μέσα στο γήπεδο. Και δεν εκμεταλλευτήκαμε και τις ευκαιρίες που κάναμε. Υπάρχει μια διαμαρτυρία από τους ανθρώπους του Αράχου σχετικά με την απόφαση του Β' διαιτητή, ο οποίος πήγε να καταλογίσει ένα πέναλτι υπέρ της ομάδας σας προς το τέλος της αναμέτρησης. Πήγε να σηκώσει τη σημαία, δεν τη σήκωσε, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί ήμουν μακριά. Και υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων. Έχεις άποψη? Δεν έχω άποψη, γιατί ήμουν πολύ μακριά, δεν μπορώ να πω. Αλλά από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά και κάποιοι που ήταν σε αυτή την πλευρά, ότι ο Λάιτσμαν, όπως και στο πρώτο πέναλτι που έδωσε στον Κοπανό, στο δικό μας πήγε να σηκώσει σημαία και την κατέβασε. Δικαίωμά του είναι, άρχοντες του αγώνα είναι, κάνουν ό,τι θέλουν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.